Παραμύθια θύζει, ναι, ναι, ναι. Παραμύθια θύζει να τα ακούσετε, ναι. Θα έχει και δράκους και νεράιδες και κότες και χελώνες και πρίκυπες και λαγούς και πετραχίλια και ρακούν και βασίλισσες και. Η αφήγηση αρχίζει, ναι, ναι, ναι. Καθίστε αναπαυτικά, ναι, ναι. Το σπίτι είναι ωραίο όταν ακούς καθαρά τη φέη να διαβάζει όμορφα και γλυκά. Το κουνούπι και ο βάτραχος. Κάποτε σε ένα μεγάλο δάσος γεμάτο καστανιές και δελανίδιες ζούσαν πολλά και διάφορα ζώα. Κάπου εκεί, στο πυκνό δάσος, σε ένα όμορφο και ψηλό δέντρο, ζούσε μία κουκουβάγια που φημιζότανε για την εξυπνάδα και τη σοφία της. Συμβούλευε όλα τα ζώα και έλυνε τα προβλήματά τους με λογική και σύνεση. Κοντά στο δέντρο της κουκουβάγιας υπήρχε ένας βάλτος που φιλοξενούσε μία οικογένεια κουνουπιών. Πάντα τα κουνούπια συμβουλεύονταν τη σοφή κουκουβάγια, γιατί το δάσος, αν και όμορφο, έκρυβε και πολλούς κινδύνους. Μία ημέρα, η κουκουβάγια καλεί όλα τα μικρά κουνουπάκια σε ένα κουνουπικό συμβούλιο. Αγαπητά μου κουνουπάκια, τελευταία διαπιστώνω ότι είσαστε λίγο απερίσκεπτα. Θέλω λοιπόν να σας πω δύο λόγια για το τι πρέπει να προσέχετε. Σας συμβουλεύω να αποφεύγετε να πετάτε πάνω από τους μεγάλους βάλτους. «Ω, και γιατί να μην πετάμε πάνω από τους βάλτους», ρώτησε το μικρότερο κουνουπάκι, «αφού και εμείς εκεί μένουμε». «Γιατί μικρό μου κουνουπάκι, οι βάτραχοι που κατοικούν στους βάλτους είναι επικίνδυνοι για σας. Μπορούν, καθώς εσείς πετάτε αμέριμνα, να ανοίξουν το στόμα τους, να βγάλουν τη γλώσσα τους και να σας κάνουν μια χαψιά». «Ω, και γιατί να μας φάνε, γιατί να μην μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί φίλοι». «Θα σας εξηγήσω αμέσως», είπε η σοφή κουκουβάγια. «Μάθετε λοιπόν πως οι βάτραχοι τρέφονται με έντομα, ιδίως με μικρά κουνουπάκια. Δεν το κάνουν από κακία. Είναι έτσι φτιαγμένοι. Είναι στη φύση τους. Και εσείς είσαστε το φαγητό τους. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να προσέχετε». Τα μικρά κουνουπάκια κοιτούσαν τη σοφή κουκουβάγια σκεπτικά και προβληματισμένα. «Λοιπόν, πηγαίνετε στα σπίτια σας και να θυμάστε τη συμβουλή μου. Μακριά από τους μεγάλους βάλτους». Αυτά τους είπε η κουκουβάγια, ελπίζοντας να ακούσουν τις συμβουλές της. Ο καιρός πέρασε και το πιο μικρό κουνουπάκι, που το έλεγαν Κόνοψ, ξέχασε τις συμβουλές της σοφής κουκουβάγιας και άρχισε πάλι τις αταξίες και τις τρέλες. Έτσι, μια μέρα που έκανε ανέμπελο βόλτα στο δάσος, πλησίασε στο μεγάλο βάλτο. Ξαφνικά είδε ένα μεγάλο φίδι να πετιέται και να επιτίθεται σε ένα μικρό βατραχάκι. Ο μικρός Κόνοψ τρόμαξε. Τρόμαξε πολύ με αυτό που είδε. Τι να κάνω, είπε μέσα του. Το καημένο βατραχάκι κινδυνεύει. Κάτι πρέπει να κάνω για να το σώσω. Χωρίς να περιμένει λεπτό, πέταξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε και βάζοντας όλη την κουνουπίσια δύναμή του, τσίμπησε το φίδι στην ουρά του. Το φίδι τρόμαξε, παράτησε το βατραχάκι και το έσκασε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. «Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου», είπε το βατραχάκι. «Μου έσωσες τη ζωή. Είσαι πολύ θαραλέος. Πώς σε λένε?» «Με λένε Κόνοψ», είπε ντροπαλά το κουνουπάκι. «Όμως δεν έκανα και τίποτα σπουδαίο. Έκανα μόνο αυτό που έπρεπε». «Καλά,
και δεν φοβήθηκες για τη ζωή σου. Α, μόλις είδα ότι κινδυνεύεις, δεν σκέφτηκα τίποτα. Όρμηξα να σε σώσω χωρίς δεύτερη σκέψη. Αλλά τότε συνέβη κάτι ασυνήθιστο για το μαγικό δάσος, αλλά και για όλα τα δάση του κόσμου. Ο μικρός Κόνοψ και το βατραχάκι έγιναν φίλοι. Όταν το έμαθε αυτό η κουκουβάγια, πέταξε στο ψηλό δέντρο, έφερε ένα τεράστιο βιβλίο και είπε: από ό,τι βλέπω στο βιβλίο των προγόνων μου, κάτι τέτοιο έχει να συμβεί από την εποχή του προπάπου μου. Πού ακούστηκε οι αιώνιοι εχθροί να γίνουν φίλοι? Πρόσεχε, Κόνοψ, πρόσεχε, γιατί μπορεί να την πατήσεις καμιά φορά. Μια μέρα, το κουνουπάκι, που ξέχασε εντελώς τις συμβουλές της κουκουβάγιας, πέταξε μόνο του πάνω από το μεγάλο βάλτο. Πετούσε, ώσπου κουράστηκε και έκατσε σε μια πέτρα για να ξαποστάσει. Εκείνη τη στιγμή τον πλησίασε μία οικογένεια βατράχων. Το περικύκλωσαν και τη στιγμή που ετοιμάζονταν να το κάνουν μια μπουκιά, ακούστηκε από το βάθος ο φίλος του να κουάζει θυμωμένα και ανήσυχα. Κουάξ, 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 κουάξ. Τα βατραχάκια ξαφνιάστηκαν και ο μικρός Κόνοψ βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει και να πετάξει μακριά τους. «Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω», είπε συγκινημένος ο Κόνοψ. «Α, δεν χρειάζεται, φίλε μου, να με ευχαριστήσεις. Άλλωστε, γι' αυτό είναι οι φίλοι», είπε χαμογελώντας το βατραχάκι. Από εκείνη την ημέρα, το μικρό βατραχάκι και το μικρό κουνουπάκι έγιναν δύο αχώριστοι φίλοι. Και όπου και αν κοιτούσες, στον ουρανό ή στη γη, στους βάλτους ή στα δάση, τους έβλεπες να παίζουν και να διασκεδάζουν αγαπημένοι.